Να δούμε πρώτα όμως, Θέμη μου, τι έγινε χθες. Μιχάλη, το έδωσε το χθεσινό επεισόδιο. Ναι. Γιατί πρέπει να σχολιάσεις, γιατί έγινε χθες χαμός. Έγινε χαμός. Θεωρώ ότι ο Μαυρίδης γίνεται ένα με το επώνυμό του. Μαυρίζει σιγά σιγά. Αυτό πιστεύω ότι γίνεται. Να σου πω, τέτοιο πράγμα δεν το έχει ξανακάνει. Εξαπολύει κατηγόριες, προσβολές σε όλους και φτάνει σε σημείο να λέει για κάποιους. Δηλαδή, χθες είδαμε ένα πρόσωπο που δεν το έχουμε ξαναδεί. Όχι, εγώ έπαθα σοκ με αυτά που έλεγε. Έφτασε σημείο να λέει ότι κάποιοι δεν φοράνε παντελόνια. Τι περιμένεις τώρα από αυτούς που είναι στα πρωινά, σε πρωινές εκπομπές, από αυτούς που είναι σε πίστες. Καλέ, πού ακούει τι λέμε. Ό,τι του φαν. Μα ακούει, λες. Παναγία μου! Για ποιον το είπε αυτό για μας. Το είπε γενικά, το είπε κι άλλο. Για ποιον το είπε. Για συμπέκτη. Για τον Αλεξάνδρου. Είναι ο Αλεξάνδρος ο πρωινό. Δεν έχει περάσει. Από την Ελένη Μενεγάκη. Και στη Μενεγάκη ήταν. Και σε από εμά έχει έρθει κάποιες φορές, καλεσμένος τέλος πάντων. Με τη μόνη διαφορά ότι και ο κολλητός του ήταν. Απλά ο αναδιώτης. Αλλά αυτό το ξέχασε μάλλον. Ο Γιώργος Μαυρίδης, συγγνώμη λίγο, επειδή κατέχει τον τίτλο του λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, δεν μπορεί να συναστρέφεται με ανθρώπους που κάνουν πρωινά και πίστες, καταλαβαίνετε. Δεν το πήρε εκεί όμως. Επειδή τώρα το ξεκίνησες, αυτό ήταν έντιμος. Δηλαδή, είπε: εγώ δεν τη χωνεύω, ωραία. Ναι. Δεν τη συμπαθώ, δεν ξέρω πώς το είπε. Με κέρδισε, τη δίνω τα εύσημα. Αλλά κάποιο που δεν συμπαθώ και δεν. Ούτως ή άλλως φαίνεται ότι αυτή είναι μια ομάδα ξεχωριστή. Αυτή ψηφίζω. Άλλο αναφέρθηκα εγώ όμως. Ναι. Μετά το πώς το συνέχισε όμως δεν έχει καμία σχέση. Ναι, δηλαδή, τι σχέση έχει το πρωινάδικο και όχι επειδή είμαστε. Είναι υποτιμητικό αυτό που λέει. Είναι υποτιμητικό αυτό που λέει. Ο χώρος του τατουάζει, οποιοδήποτε παιδιά. Ο Μαυρίδης δηλαδή τι κάνει. Είναι κακία μεγάλη αυτό. Όχι, είναι αλαζονία, παιδιά. Να ακούσουμε λίγο και τον Μιχάλη.